σε αφήσω. Είναι σαν να σε βλέπουμε βετεράνο εσένα. Σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα. Βετεράνο και με την κακή έννοια, αλλά όπως πλέον έμπειρος κτλ. Κτλ. Το αντιλαμβάνεσαι έτσι σε αυτό. Μέχρι σήμερα ναι. Αύριο ίσως έρθουν περισσότεροι έμπειροι παίχτες. Άρα από αύριο μπορεί να μην ισχύει αυτό, αλλά ναι, η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είμαι από τους μεγαλύτερους μέσα στην ομάδα. Και έτσι είναι. Αυτό αυξάνει τις ευθύνες στις δικές σου, πώς θα κατευθύνεσαι τους φίλους της δικάς σου. Στη θέση που παίζω πάντα έχεις τέτοιες ευθύνες. Όσο χρόνο και να είναι ο άλλος και μεγαλύτερος και 40 χρόνων να είναι, πάλι το ίδιο πρέπει να κάνεις. Πόσο μάλλον σε έναν πιο μικρό που δεν ξέρει τόσο καλά να καλύψει τους χώρους, άρα έχεις και μία ευθύνη παραπάνω. Αφού ξεκινήσαμε και το θέσαμε έτσι με τις ηλικίες, μπορεί κάποια από τους πιο μεγάλους ηλικία, που έζησαν και άλλα χρόνια στον ΠΑΟΚ, να βλέπουν σημαντικούς παίκτες της ομάδας να φεύγουν και να απογοητεύονται. Να νιώθουν ότι χάνεται μια προοπτική. Κάποιοι. Πώς το βιώνεις. Ξαναπέσουμε λίγο. Θέλω ότι χάσαμε ως ηλικίες. Κάποιοι από τους πιο μεγάλους παίκτες που έζησαν και άλλο χρόνια στον ΠΑΟΚ μπορούν να βλέπουν τώρα συμπαίκτες τους που έφυγαν σημαντικούς και να απογοητεύονται. Να βλέπουν ότι χάνουν μια προοπτική, χάνουν σε δυναμικότητα. Εσύ πώς θα την αντιμετωπίζεις. Το ίδιο που θα καταρχήν η θέση τους είναι η ίδια. Το ίδιο που θα έκαναν με τους έμπειρους δίπλα τους, το ίδιο πρέπει να κάνουν και με τους νέους. Δηλαδή, όποιος και να παίζει δίπλα σου, πρέπει να δίνεις το 100% την ψυχή σου για τον ΠΑΟΚ. Άρα δεν νομίζω να αισθάνεται κάποιος περίεργα γι' αυτό. Στο ξεκίνημα της προετοιμασίας που είδαμε τουλάχιστον εδώ πέρα στην Ολλανδία, ότι περισσότερο κάνετε οι τερματοφύλακες μαζί με την ομάδα και όχι χωρίς το πρόγραμμα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Βοηθάει περισσότερο το να δέσετε περισσότερο το υπόλοιπο σύνολο, πώς το βλέπετε. Ναι, είναι έτσι. Φέτος έχουμε τρέξει πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές, αλλά ένας τερματοφύλακας πρέπει να τα έχει όλα. Πρέπει να είναι αυτός που να έχει πιο πολύ αντοχή, να είναι πιο γρήγορος, να ξέρει πιο πολύ μπάλα από όλους, για μένα. Και επίσης ο τρόπος του παιχνιδιού που μας ζητάει ο προπονητής όσον αφορά τους τερματοφύλακες, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις πάρα πολύ καλή αντοχή, γιατί ζητάει ο τερματοφύλακας να είναι στην ουσία παίχτης, να είναι το λίμπερο της ομάδος. Να παίζει έξω και να κινείται συνεχώς, να ζητάει μπάλα. Άρα νομίζω ότι δεν γίνεται τυχαία αυτό. Παλιός είσαι, μέχρι σήμερα όπως είπες και εσύ, πολλές ευκαιρίες δεν έχεις πάρει. Νιώθεις όρημος να τη διεκδικήσεις και πώς βλέπεις τη μέχρι τώρα παρουσία σου. Για παράδειγμα, στο μάτι με την Τσβόλε ήταν κοινή παραδοχή όλων μας ότι ήσουν ο κορυφαίος στο πρώτο μήχρονο μέχρι να σκοράρει ο ΠΑΟΚ με τις αποκρούσεις που έκανε. Το ότι δεν έχω πάρει ευκαιρίες, όπως λέτε τόσες πολλές, η ευθύνη είναι δικιά μου, κανένας άλλο. Δεν κατηγορώ κανέναν προπονητή. Προφανώς οι άλλοι τερματοφύλακες ήταν καλύτεροι και γι' αυτό και έπαιζαν. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, όταν ήρθα στον ΠΑΟΚ, νόμιζα ότι ήμουν έτοιμος να παίξω. Αλλά έκανα λάθος, δεν ήμουνα. Όσο περνάνε τα χρόνια, ένας τερματοφύλακας αποκτάει εμπειρίες ακόμα και από τις προπονήσεις. Αναγκάζεσαι να κάνεις την προπόνησή σου αφού δεν παίζεις αγώνα. Γιατί αλλιώς μένεις πίσω και πρέπει να είσαι σοβαρός κάθε μέρα. Τώρα, ναι, εντάξει, νιώθω λίγο πιο όρημος από πέρυσι. Κάθε χρόνο όσο περνάει η ηλικία τερματοφύλακα γίνεται πιο όρημος. Όχι, καθόλου. Αυτό περίμενα τόσο καιρό. Τώρα το τι θα γίνει δεν το ξέρει κανείς. Από μένα εξαρτάται και μόνο. Από κανένα προπονητή, από κανένα συμπαίκτη και από κανέναν άλλον. Το τι θα κάνω εγώ και αν αγωνιστώ είναι μόνο δικό μου θέμα. Αν είμαι καλός, θα παίξω. Την ώρα που είμαι στον ΠΑΟΚ μέχρι και σήμερα υπήρξε μια έτσι νομερή μεγάλη απόσταση. Μέχρι την ημέρα που καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα, θα αναπτυχθεί να υπερασπιστεί τα λογάρια τη ομάδα σου σε μόνιμη βάση. Το έχει κάνει αποσπασματικά κατά κάποιε περιστάσει. Στο πέρασμα των ετών, αν βλέπει αυτή την απόσταση να μειώνεται, και τι κάνει εσύ σε ό,τι έχει να κάνει με τον εαυτό σου, άντε παντοφυλάκα, προκειμένου να την επισπεύσει αυτή την χρονική διαδρομή.
ό,τι κάνω από την πρώτη μέρα που ήρθα στον ΠΑΟΚ. Προσπαθώ να είμαι όσο καλύτερος γίνεται στις προπονήσεις, έτσι ώστε όταν μου δοθεί ευκαιρία ή ευκαιρίες να είμαι έτοιμος να ανταπεξέλθω. Σίγουρα, ναι. Πάντα παίρνουμε πρόγραμμα πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Και πολύ σημαντικό είναι ένας ποδοσφαιριστής τι κάνει και μόνος του. Όλα μαζί, εκτός της προπόνησης. Η προπόνηση δεν θα πω ότι είναι το τελευταίο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να είμαστε εκτός της προπόνησης επαγγελματίες, πρέπει να είμαστε και έξω και στο σπίτι και παντού. Αυτή την ακούσα στην κλίση, αφού περνάνε τα χρόνια και νιώθω εγώ πιο όριμος και καλύτερος από την πρώτη μέρα που ήρθα στον ΠΑΟΚ που δεν ήμουν καλός, ναι, μειώνεται. Πριν από μερικές μέρες ο Μελής, ας πούμε, και πιο νεαρό παιδί από σένα, είπε ότι ο Αναστασιάδης είναι δίκαιος, όποιος είναι καλός θα παίζει, δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Σήμερα ήρθε ο Γλύκος, τις προηγούμενες μέρες ήρθε ο Ιτάνς. Εσύ έχεις αυτή την αίσθηση ότι εφόσον είσαι αυτός που πρέπει, δεν υπάρχει περίπτωση να αδικηθείς? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αδικηθώ. Ο προπονητής σίγουρα, γιατί είναι προς όφελος πρώτα της ομάδας και δικό του, δεν θα βάλει αυτόν που είναι χειρότερος μέσα, θα βάλει αυτόν που είναι καλύτερος. Άρα δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι χαρακτηριστικό που κάθε χρόνο πάω και κάνει την όλη ομάδα? Δεν θα έπρεπε να έχει μια συνέχεια? Σαν παίκτης, πώς το βλέπεις? Εκνευριστικό δεν είναι. Δεν θα κρίνω εγώ αν είναι εκνευριστικό, βασικά. Πώς το νιώθεις, κάτι άποψη έχεις, το δυνατές? Φυσικά. Το ότι η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει, έχουν φύγει πολλοί παίχτες σε αυτή την ομάδα και όχι μόνο στη δική μας, σε όλες τις ομάδες γίνεται. Είναι δείγμα ότι έχουμε μία τάση, αν αποτύχουμε, να τα καταστρέψουμε όλα εκείνη τη στιγμή, ότι όλοι είναι αποτυχημένοι οι παίχτες. Δεν είναι έτσι. Σίγουρα χρειάζεται υπομονή, αλλά όσοι είναι έξω από την ομάδα, δεν μιλάω για τους ποδοσφαιριστές, μιλάω για τον κόσμο, για εσάς, για τους προπονητές, αυτή τη λέξη την ακούν χρόνια, την υπομονή. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν και άδικο, γιατί ξεκινάμε πάντα μια χρονιά με διαφορετικούς παίχτες και λένε όλοι θα κάνουμε υπομονή, να χτιστεί η ομάδα και πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, τι να κάνουμε. Έτσι γενικά για την ομάδα, όλα αυτά τα χρόνια, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχει πάρει από την παρουσία στον ΠΑΟΚ? Από όλη την παρουσία, στο γήπεδο, στην προπόνηση, με καλές στιγμές με τον κόσμο, με κακές στιγμές. Επειδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ, μια κύπης για τον κόσμο, αρχικά είναι πολλής και είναι πολλής διαφορετικής άποψης. Ο ένας λέει ο ένας το άλλο. Πολύ σημαντικό, ειδικά για τους νεαρούς παίχτες, είναι πώς θα διαχειριστούν, για μένα, την επιτυχία. Για την αποτυχία μπορείς να βρεις, μπορείς να σταθείς, να σε στηρίξουν κάποιοι και να το αποφύγεις αυτό, να το ξεπεράσεις. Στην επιτυχία όμως, επειδή υπάρχουν και όπως βλέπουμε εδώ πέρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ και έξω στη Θεσσαλονίκη ειδικά, αν ξεφύγεις έστω και λίγο στην επιτυχία, νομίζω ότι θα γυρίσω. Και κάτι άλλο που πρόσεξα όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι στον ΠΑΟΚ όποιος δούλεψε και είχε υπομονή, και ας πούμε ένα παράδειγμα, ο Γλύκος ας πούμε, περίμενε πολλά χρόνια. Στο τέλος καθιερώθηκε και πέτυχε. Έφτασε μέχρι την Εθνική. ΠΑΟΚ μπορεί να είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο που είχε δύο τερματοφύλακες στο Μουντιάλ, τον Ρίτσο και τον Ιτάνς. Είσαι και εσύ στην ομάδα την ίδια. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό με τόσους καλούς τερματοφύλακες στο ίδιο ρόστερ? Από την πρώτη μέρα που ήρθα ΠΑΟΚ και είχε καλούς τερματοφύλακες, απλά πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα και μια συζήτηση για το ποιος μπορεί να παίξει και ποιος δεν μπορεί. Είναι πολύ δύσκολη θέση στον ΠΑΟΚ ο τερματοφύλακας. Και ο λόγος είναι επειδή είμαστε μεγάλη ομάδα, δεν δεχόμαστε τόσο πίεση. Ο τερματοφύλακας θα χρειαστεί μόνο μία φορά σε ένα παιχνίδι, ίσως και δύο.
πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος για να το αντιμετωπίσεις αυτό και πολύ όριμος. Τώρα το ότι υπάρχουν τόσοι καλύτεροι τερματοφύλακες στον ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή είναι και ο Τάνσιο Γλύκος που έπαιξαν στο Μουντιάλ, εμένα μόνο, εγώ μόνο θετικά το βλέπω. Θα ήταν χειρότερο αν δεν υπήρχε αυτό και έλεγα ότι δεν έχω να αντιμετωπίσω κάποιον τόσο καλό. Αστερία, πρώτη προπόνηση και κλεισμένο το θυρών. Ο προπονητής είπε θέλουμε να πανηγυρίζουμε το Μάιο, γιατί μέχρι τώρα πανηγυρίζαμε στην αρχή της χρονιάς και κλαίγαμε στο τέλος. Διακρίνεις ότι είναι αυτό το στοιχείο το χαμηλά την μπάλα, η διαφορά σε σχέση με πέρυσι ό,τι αφορά την προετοιμασία. Πρώτον αυτό και δεύτερον, έχουν παρελάσει, θα δούμε την τραπεία έκφραση από εκεί που κάθεσαι, πολλά πιτσιρίκια, τα οποία έχουν ένα αγωνιστικό θράσος, θα το πούμε έτσι, λέγοντας μπορούμε να πετύχουμε τα ίδια που πέτυχε και πέρυσι η ομάδα παρά τις απουσίες. Εγκυμονεί κινδύνος αυτό, ο υπέρμετρος ενθουσιασμός. Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν εξυπηρετούσε κάπου το ότι να γίνεται ένα πανηγύρι στην πρώτη προπόνηση. Δεν υπήρχε λόγος. Το να έρθει ο κόσμος να δει τους παίχτες, ναι, εντάξει, υπάρχει χαρά. Το γνωρίζουμε αυτό. Ότι έρχεται στην τούπα και χαίρεται. Αλλά δεν χρειαζόταν και είναι. Πιστεύω καλά έκανε ο προπονητής και το σταμάτησε αυτό. Θέλοντας να δείξει σε όλους, όχι μόνο σε εμάς, σε όλους όσους ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε στην αρχή της χρονιάς. Γιατί το σημαντικό είναι τι θα γίνει στο τέλος. Για τη δεύτερη, για πείτε μου λίγο ξανά. Με τα πιτσιρικά έχουμε ναι, ναι. Από τα πίκρα σε άγνοια κινδύνου. Λένε και εμείς μπορούμε να καταφέρουμε αυτά που πέτυχε πέρυσι η ομάδα. Αυτός ο υπέρμετρος ενθουσιασμός μπορεί να είναι και μπούμερα. Για να το είπαν αυτό, άρα το εννοούν. Αλλά το θέμα είναι τι λέει, όχι τι λέει στο μικρόφωνο. Το θέμα είναι τι θα κάνεις μέσα στο γήπεδο. Όλα εκεί θα φανούν. Το τι λέει ο καθένας, φυσικά το πιστεύουν αυτό που είπαν. Δεν το είπαν έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέσα στο γήπεδο. Ακόμα. Α, στο Μουντιάλ, ποιοι τερματοφύλακες άρεσαν περισσότερο, και αν είδες κάποιους οποίους. Εντάξει, ο Νάβας και ο Νόιερ αυτή τη στιγμή είναι οι καλύτεροι τερματοφύλακες. Έχουν πολλά στοιχεία. Ειδικά ο τρόπος παιχνιδιού του Νόιερ είναι πάρα πολύ καλός. Θα σας ρωτήσω βασικά ποια στοιχεία, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο σύγχρονος τερματοφύλακας για να θεωρείται καλός στη θέση του, ενώ μου δείξεις απάντησες. Είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όπως είναι η πρώτη συμπαίκτη σου συλλογικά, μέσα στις υποχρεώσεις είναι και η γύμναση. Υπάρχει συζήτηση μέσα στους συμπαίκτες σου ότι είσαι ο πιο γυμνασμένος ποδοσφαιριστής από όλους. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι η θέση σου τέτοια που να απαιτεί φυσική κατάσταση τόσο μεγάλη αντοχή όπως οι υπόλοιποι. Το θεωρείς αυτονόητη υποχρέωσή σου ή είναι ένα δικό σου, ας πούμε, θέμα το οποίο έτσι αρέσει να κρίνει όσο καλύτερα μπορείς. Είμαστε, εντάξει, αυτό δεν το έχω ακούσει, να σου πω την αλήθεια, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να έχουμε το σώμα μας, γιατί από αυτό στην ουσία παίρνουμε λεφτά. Στην καλύτερη κατάσταση, όσο μπορούμε καλύτερα. Εγώ έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια. Όταν έγινε επαγγελματίας, ήμουν σε τραγική κατάσταση όταν έφυγα από το χωριό μου. Και μου είπαν ότι εάν θέλεις να παίξεις σε μεγάλη ομάδα, πρέπει αυτό να αλλάξει. Και έκανα πολλές προπονήσεις ώστε να γίνει αυτό. Πιστεύω ότι είμαι σε καλό επίπεδο, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετό. Ποτέ δεν πρέπει να σταματήσεις. Μέχρι όσο χρόνο και να σταματήσεις το ποδόσφαιρο, πρέπει να βρίσκεσαι στο top της κατάστασης. Ειδικά ο τερματοφύλακας δεν πρέπει να έχει ούτε μία δυναμία πουθενά. Οι μεγαλύτερες διαφορές στην προετοιμασία με τον νέο προπονητή αλλά και στην οτροπία που προσπαθεί να περάσει την ομάδα τα προηγούμενα χρόνια ποιες είναι? Για να πετύχει μια ομάδα χρειάζονται πολλά. Το σημαντικότερο για τον προπονητή, αρχικά, εμείς δεν ήρθαμε στην προετοιμασία μόνο για να τρέξουμε ή μόνο για να δούμε τα συστήματα ή οτιδήποτε άλλο. Ήρθαμε στην προετοιμασία για να γίνουμε ομάδα. Όχι ότι δεν ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Απλά δίνει πολύ μεγάλη σημασία, είναι έμπειρος προπονητής, δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, γιατί πρέπει να γίνουμε όλοι φίλοι,
έτσι ώστε σε μια δύσκολη στιγμή να χρειαστεί να καλύψει ο ένας τον άλλον. Και στην προετοιμασία, της ασκής, στην τακτική υπάρχει και πολλά αυτά τα προβλήματα. Κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Στην προετοιμασία, μέσα στην αγωνιστική σεζόν, υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν και διαφορές. Δίνουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη φυσική κατάσταση.